Κύριε Λαβέρα, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο παραδοσιακό σπίτι Αντιμάχιας. Ως πρόεδρος, θα ήθελα να μας πείτε για το έθιμο των Μαρμαρίτων, όπου σήμερα βλέπω εδώ να έχει πάρει φωτιά η πλάκα του Μαρμάρου, όπως έχει δύο έτσι έθιμα, όπως οι Λεύτερες. Πετάνε το φύλλο ελιάς απάνω στο Μάρμαρο. Μιλάμε για τα ζωντανά, όπου έχουν ένα ειδικό σταυρό για τα που κάνετε. Καλωσορίσατε, καλή χρονιά να έχετε. Εμείς όπως κάθε χρόνο, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα δύο προηγούμενα χρόνια που ήταν ο κορονοϊός που δεν κάναμε, πάντα εδώ στο παραδοσιακό ο σύλλογός μας, ο πρόεδρος, αναβιώνει το έθιμο των Μαρμαρίτων. Βέβαια το έθιμο αυτό είναι παμπάλαιο στην Αντιμάχια. Παλιά ήταν το μόνο χωριό που έκανε Μαρμαρίτες και οι παππούδες μας αυτοί μοίραζαν και στα άλλα χωριά, πηγαίναν στα σπιτιού, πηγαίνανε, τους περιμένανε όλοι. Βέβαια τώρα κάνουν και στην Καρδάμινα, κάνουν νομίζω και στην Κέφαλο, βέβαια δεν είναι ακριβώς από τους δικούς μας, στην Κέφαλο νομίζω τους γυρίζουν και από τις δύο πλευρές, τους κάνουν μεγάλους και βάζουν μέσα και σουβλάκια και κάτι άλλο. Άρα είναι διαφορετική δηλαδή. Ναι, είναι διαφορετικό. Η κανονική συνταγή του Μαρμαρίτη είναι αλεύρι, νεράκι και μαγιά, κανέλα, μουσκοκάριδο, μαστίχι, για μυρωδικά δηλαδή, και λίγο γαρίφαλο. Αυτά τα αφήνεις ανεβαίνει καλά και ανάβουμε το μάρμαρο. Παλιά ανάβανε, μαζευόντουσαν στις γειτονιές και εκεί πήγαιναν όλοι οι γειτονιές, ψήναν όλη τη νύχτα. Κάνανε, μαζευόντουσαν οι κοπέλες, ήταν ένα... πώς να το πούμε, μια ευκαιρία τα παλικάρια να βρεθούν, να πάνε στο μάρμαρο, να κάνουν τους μαρμαρίτες. Ξέρετε τώρα τι γινόταν έτσι μεταξύ τους. Για να δει ο Λεβέντης την κοπελιά, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Στο τέλος, αφού τελειώνανε οι ζύμες και τα αυτά, βάζανε πάνω ένα φύλλο ελιάς. Όπως και έκαιγε το βάζανε λίγο σάλιο και το βάζανε πάνω στο καυτό μάρμαρο. Αν το φύλλο πηδούς, έβαλε στο μυαλό σου η κοπέλα που το έβαζε ή ο νεαρός, έβαζε αυτή που ήθελε να πάρει. Και αν πηδούσε το φύλλο και την αζόταν και έφευγε, δεν την έπαιρνε. Αν έμενε και εγώ, δεν έλεγα θα την πάρεις. Και εντάξει, ήταν αναγκασμένη και καλά να πει και το όνομα για να, και να γινόταν έτσι ένα, ήταν το έθιμο αυτό. Επίσης είχαν ένα έθιμο. Όταν τέλειωνε η ζύμη, το τελευταίο πάντα η κάθε νοικοκυρά έκανε σταυρούς. Αυτούς τους σταυρούς. Ναι, πείτε μας για αυτούς τους σταυρούς, ναι, γιατί ναι. Μιλάμε για τα ζωντανά. Ναι, εκεί... τους πήγαινε και τα τάιζε στα ζώα. Στις αγελάδες, στα πρόβατα. Γιατί ναι. Στις αγελάδες και στα πρόβατα. Γιατί λέει το βράδυ τη παραμονή στο φώτο, τα ζώα μιλάνε. Και εάν δεν τους έχεις δώσει να φάνε, δεν θα μαρτυρήσουν καλά για το αφεντικό τους. Ενώ όταν έχουν φάει, θα μαρτυρήσουν καλά πράγματα για το αφεντικό. Έτσι το είχαν έτοιμο και το κάνουμε. Και όσοι έχουν ζώα, το κάνουν ακόμα και τα δίνουν. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πόσα άτομα συμβάλλατε εδώ πέρα το να γίνονται και πόσες μαρμαρίτες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος. Μέχρι στιγμής έχουμε ζυμώσει 30 κιλά αλεύρι. Όσο φτάσουμε. Από τι ώρα ξεκινήσατε και τι ώρα θα τελειώσετε? Αυτά τα ετοίμασα από χθες. Το μάρμαρο το έστησαμε από χθες. Να είναι έτοιμο. Το πρωί άναψα φωτιά 9 παρά και ζυμώσαμε. 9 στις 9 η ώρα. Βέβαια μέχρι να στρώσει το μάρμαρο θέλει πολύ να κάψει, να φουσκώσει. Πρέπει να είναι πολύ καλά ανεβατό το ζυμάρι.
Τώρα θα μας πάρει, το φεγγάρι θα μας έβρει. Το καλό ότι βοηθάει και ο καιρός, είναι σύμμαχος ο καιρός σήμερα. Ευτυχώς, λίγο το πρωί φύσαγε και μας πείραζε λίγο την φωτιά, αλλά τώρα βλέπω έστρωσε ο καιρός, καλά είμαστε. Μέχρι τώρα έχει περάσει αρκετός κόσμος από εδώ. Ναι, έχουν φύγει ήδη σχεδόν τα 20 κιλά και ακόμα δεν έχουμε πάρει ανάσα από τις παραγγελίες. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή χρονιά, του χρόνου με υγεία να αναβιώσουμε αυτό το ένθυμο και να περάσουν όσος κόσμος μπορεί αρκετός για να... Να είστε καλά, ευχαριστώ που ήρθατε και εγώ να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, με υγεία, με ευτυχία, με ειρήνη και να είμαστε όλοι γεροί, του χρόνου πάλι να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε και να ξαναφτιάξουμε μαρμαρίτες.